Άγιος Παΐσιος, η προφητεία για το Ισραήλ, γήπεδο η Παλαιστίνη, τάφος η νεκρά θάλασσα. Μήπως είναι Χριστό αδέλφια μου, έφτασε η ώρα που οι προφητείες των γερόντων γίνονται πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως την τελευταία εβδομάδα ζούμε συγκλονιστικά γεγονότα. Μία Μέση Ανατολή να πνίγεται στο αίμα, ενώ δεν έχουν ησυχάσει ακόμη τα τύμπανα του πολέμου στην Ουκρανία. Πολλοί λοιπόν βρίσκουν την ευκαιρία να ανατρέξουν στα γραφόμενα του Αγίου Παϊσίου και του Κοσμάτου Ετωλού και να διαβάσουν με προσοχή όσα είχαν γράψει. Χαρακτηριστική η προφητεία του Αγίου Παϊσίου που αναφέρει: «Θα έρθει καιρός που θα κατέβει το Ρωσικό για να πηγαίνει στους Εβραίους, εκεί που θα γίνει ο πόλεμος. Θα είναι τακτικός στρατός. Από αυτόν δεν θα πάθετε τίποτα. Αλλά από το Ρέμπελο θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την Αυλώνα, χαρά στη Μακεδονία. Αν περάσει από τη Μακεδονία, δηλαδή από την Εγνατία Οδό, αλίμονο στη Μακεδονία, θα γίνει μεγάλο κακό». Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η Μέση Ανατολή θα γίνει γήπεδο πολέμων, στους οποίους θα λάβουν μέρος και οι Ρώσοι. Στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ρώσων και των Ευρωπαίων και θα χυθεί πολύ αίμα. Η Ελλάδα δεν θα έχει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τη δοθεί η Κωνσταντινούπολη, όχι γιατί μας ευλαβούνται οι Ρώσοι, αλλά γιατί δεν θα βρίσκουν άλλη καλύτερη λύση και θα καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα, μιας και θα τους πιέζουν οι τότε δύσκολες περιστάσεις. Επίσης ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι θα οικονομήσει ο Θεός αυτόν τον πόλεμο, όλοι να γυρίσουν ιτημένοι. Ο ελληνικός στρατός θα είναι θεατής, δεν θα γυρίσει κανένας νικητής. Γήπεδο θα είναι η Παλαιστίνη, τάφος η νεκρά θάλασσα. Αυτό θα είναι το πρώτο ημίχρονο, αλλά θα υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο. Ίσως με αυτά τα προφητικά λόγια, ο Γέροντας Παΐσιος να θέλει να μας πει ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεκινήσει από τα μέρη της Συρίας και της Παλαιστίνης και μετά θα επεκταθεί και στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο άνθρωπος θα φτάσει σε αδιέξοδο και τότε όλοι θα ζητούν να μάθουν για το Ευαγγέλιο και τις Γραφές. Ο Χριστός θα λυπηθεί τον κόσμο και θα δείξει ένα σημείο για να πιστέψουν όλοι. Τότε θα ψάχνει κανείς να βρει άπιστο. Γέροντα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός. Ναι, εδώ βλέπεις σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να τον σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι, μια μικρή κατοχή του Αντίχριστου. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντίχριστου. Θα επιστρέψουν στον Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουμε αυτή την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα. Θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβάνε για να τους πεις για τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Αποσπάσματα από το βιβλίο Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση. Άγιος Γέροντας Παΐσιος, προσευχή για να είναι ο Θεός μαζί μας καθημερινά. Ο Γέροντας έχει βοηθήσει πλήθος ανθρώπων και πριν και μετά την κοίμησή του. Από πού ελάμβανε τη δύναμη να στηρίζει τους ανθρώπους αλλά και να θαυματουργεί? Από τη θερμή του προσευχή προς το Θεό. Η παρακάτω προσευχή είχε δοθεί σε κάποιο γυναικείο μοναστήρι από τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, που του είχε ζητήσει κάποια προσευχή για την αγρυπνία του στο κελί. Είναι από τα τελευταία έτη της ζωής του και σε αυτή την προσευχή κυριαρχεί η αγάπη του για όλο τον κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάθε πιστό, αφού καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από προσευχή. Ακόμα και τα παιδιά την κατανοούν, γιατί είναι γραμμένη με απλά λόγια.
και έτσι μπορεί να διαβάζετε κατά την οικογενειακή βραδινή προσευχή. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, μην εγκαταλείψεις τους δούλους σου που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Η αγάπη σου να ενεργήσει και να τους φέρει όλους κοντά σου. Νήσθετη Κύριε των δούλων σου που υποφέρουν από τον καρκίνο, των δούλων σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα, των δούλων σου που υποφέρουν από σωματικές αναπηρίες, των δούλων σου που υποφέρουν από ψυχικές αναπηρίες. Νήσθητη των αρχόντων και βοήθησον αυτούς να κυβερνούν χριστιανικά. Νήσθητη Κύριε των παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες, των προβληματικών οικογενειών και των διαζευμένων. Νήσθητη Κύριε των ορφανών όλου του κόσμου, όλων των πονημένων και των αδικημένων στη ζωή, όσων έχουν χάσει τους συζύγους τους. Νήσθητη Κύριε όλων των φυλακισμένων, των αναρχικών, των ναρκωμανών, των φονέων, των κακοποιών, των κλεφτών, φώτισον και βοήθησον αυτούς να διορθωθούν. Νήσθητη όλων των ξενιτεμένων, όλων όσων ταξιδεύουν στη θάλασσα, στην ξηρά, στον αέρα και φύλαξον αυτούς. Νήσθητη της Εκκλησίας μας, των πατέρων κληρικών της Εκκλησίας και των πιστών. Νήσθητη Κύριε όλων των μοναστικών αδελφοτήτων, ανδρικών και γυναικείων, των γερόντων και των γεροντισών και όλων των αδελφοτήτων και των αγυρητών πατέρων. Νήσθητη Κύριε των δούλων σου που είναι σε καιρό πολέμου, όσων καταδιώκονται στα βουνά και στους κάμπους, όσων είναι σαν κυνηγημένα πουλάκια. Νήσθητη των δούλων σου που άφησαν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται. Νήσθητη Κύριε των φτωχών, αστέγων και προσφύγων. Νήσθητη Κύριε όλων των εθνών, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να τα σκεπάζεις με την αγία σου σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο. Και την αγαπημένη μας Ελλάδα, μέρα και νύχτα, να την έχεις στην αγκαλιά σου, να τη σκεπάζεις με την αγία σου σκέπη, να τη φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο. Νήσθητη Κύριε των ταλαιπωρημένων, εγκαταλειμμένων, αδικημένων, δοκιμασμένων οικογενειών και δώσε πλούσια τα ελέη σου αυτές. Νήσθητη των δούλων σου που υποφέρουν από ψυχικά και σωματικά προβλήματα πάσης φύσεως. Νήσθητη όσων βρίσκονται σε απόγνωση, βοήθησε και γαλήνευσέ τους. Νήσθητη Κύριε των δούλων σου που ζήτησαν τις προσευχές μας. Νήσθητη και πάντων των απαιώνους και κοιμημένων και ανάπαυσον αυτούς.